ξεφεύγουν. Πού είναι? Όχι. Κάτω που έκανα σε ντόνι, θυμάμαι τώρα και το ψάχνω. Εδώ ήταν. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο My Dearest Diary, επεισόδιο 3, σεζόν 2. Τούτης εδώ της εβδομάδος και Τετάρτης βεβαίως. Ξεχάσει τα πόσιμα. Πήρα ένα καινούριο ποτήρι χθες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε άβολα σκηνικά με διάσημους. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τα δικά σας τα προβλήματα, θα σας πω εγώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και θα το δείτε και στην πορεία του βίντεο. Δεν είναι κάτι. Η ιστορία ξεκινάει λίγους μήνες πριν, όταν έφτιαχνα το δωμάτιο κλπ. Και πήρα τα LED που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ κάτω το κομμάτι και βγάζουν κόκκινο. Όλα μια χαρά, έρχομαι εδώ, τα βάζω να ανάβουν και μετά αρχίζουν να μην έχουν καμία επαφή με το controller. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου γιατί εδώ πέρα μόνο θερμά παίζουμε. Πορτοκαλί, κίτρινο, κόκκινο κυρίως. Μια χαρά. Και έχει τώρα 1-2 μέρες που έχει μπει fade in, fade out mode μόνο του. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν λειτουργεί με control. Και θα σα πω πώ το ανακάλυψα. Ξυπνάω πριν 2 μέρες. Να ήταν 3 ώρα το βράδυ, να ήταν 4. Εγώ κάθε βράδυ μόνο με αυτά κοιμάμαι. Από κάτω. Όλα τα δίνω. Ξυπνάω και δεν βλέπω φως. Λέω διακοπή ρεύματος. Και ξαφνικά εκεί που λέω εντάξει, χαλάσανε. Άντε να πάω λίγο στο μπάνιο αυτά, να γυρίσω. Αρχίζει και ξεπροβάλλει φως σιγά σιγά από κάτω το κρεβάτι. Και κόκκινο. Και εγώ είμαι 3 ώρα το βράδυ. Τι γίνεται. Το καλό είναι όμως ότι κρατάει λίγη ώρα. 2-3 λεπτά. Κάνει fade in, κάνει fade out. Τώρα έχει κάνει τίποτα. Μήπως φτιάξανε μόνο του. Όχι τίποτα άλλο. Θα έχω και πρόβλημα στο μοντάζ. Πώς θα κάνουμε color correction εδώ πέρα. Πάμε και πίσω στα δικά μας να δούμε τι μου είπατε όταν σας ρώτησα ποια ήταν τα πιο άφαλα σκηνικά που είχατε με celebrity. This woman! Πήγα να χαιρετήσω τη Ζόζεφιν και της είπα γεια σου Παναγιά Φουρέιρα. Άνοιξε δέντρα! Μοιάζει σαν πρόταση που πέρασε επ' εξεργασία. Είναι 4 λέξεις. Τίποτα. Πριν κάτι, τα δικά μας. Εδώ. Νατασάκι, είχα πάει μπουφίλιου και στη διάρκεια της συναυλίας κατουριόμουν και δεν μπορούσα να φύγω, οπότε τα έκανα πάνω μου. Εντάξει, λέω, μαύρο τζιν φοράω, δεν θα φαίνεται τίποτα. Girl didn't care! Σου λέει, εντάξει, μαύρο τζιν είναι. Α, και συνέχεια πήγα να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Και επειδή είχα πάει και σε άλλες συναυλίες και με είχε καταλάβει, με ακούμπησε κάπως στο παντελόνι και κατάλαβα ότι είχα κατουρηθεί, αφού όλο μου το παντελόνι ήταν υγρό. Βρε κορίτσι μου κι εσύ. Όταν κατάλαβα ότι κατάλαβε, κάλαμε τη φωτογραφία και κατευθείαν έφυγα προσπαθώντας να αποφύγω ανθρώπους που βρισκόντουσαν κοντά μου. Ήταν η πιο άβολη στιγμή της ζωής μου και θα το θυμάμαι κλαίγοντας. Η αλήθεια είναι, είναι βαρύ, φίλοι μου αυτό. Καταλαβαίνω να θες την ανάγκη σου. Όταν θες την ανάγκη σου, μπαίνεις και σε ένα mindset. Λες, ας πούμε, θα βρω μια τουαλέτα να πάω. Αν είχε εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ. Αλλά έχει να κάνει πάντα και με το mindset. Πολλές φορές θυμάμαι όταν ήμουν και πιο μικρή. Κυρίως όταν ήμουν πιο μικρή. Και τότε δεν ήθελα να πηγαίνω. Γιατί και με μικρή η μαμά μου έλεγε: οι κοινόχρηστες τουαλέτες έχουν μικρόβια. Δεν είναι σαν το σπίτι μας. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική. Ρε, παιδί μου, είχα μάθει. Τα κράταγα. 5 ώρες, 7 ώρες δηλαδή σε κάθε βαφτίσια. Και πρέπει να είχα σπάσει χρόνο ρεκόρ. Έχει αστεία. Βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Για την κίστη είναι ό,τι χειρότερο δεν το προτείνω ποτέ. Απλά ίσως είναι για μία μέρα. Δεν είναι για τη συνήθεια. Είναι μία μέρα άμα δεν μπορεί. Αυτό είναι. Αποδέξου το. Το κρατήσεις. Τα κάνεις. Και είναι η φάση που πας σπίτι μετά και με το που μπαίνεις στο σπίτι. Μπορεί να τα κρατάς 7 ώρες. Και με το που μπαίνει το δαχτυλάκι το μικρό στο σπίτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τουαλέτα. Δεν προλαβαίνεις μετά. Ενώ 7 ώρες τα κράταγες. Πάρε ένα μπουκάλι νερό. And do it. Καλύτερα από το να κατουρηθείς πάνω σου και καλύτερα από το να τα κρατάς 7 ώρες. Το ότι υπάρχουν λύσεις υπάρχουν. Θέληση να υπάρχει. Άκου να δεις. Το Color Day που έπαιρνε ο επώνυμος συνεντεύξης, πήγαμε την κολλητή μου να μας πάρει συνέντευξη. Και όσο περιμέναμε, σκεφτόμασταν τι να του πούμε. Όταν αρχίσαμε, είχαμε τη φανταστική ιδέα να το ρωτήσουμε τι κάνει η Μπου. Γέλασε αμήχανα. Έσβηζε. Γέλασε αμήχανα και λέει ότι έχει πεθάνει εδώ και ένα χρόνο και μετά μας έπιασε και τους 3 νευρικό από την αμηχανία και μέχρι σήμερα το σκεφτόμαστε τα βράδια πριν κοιμηθούμε. Ιστερόγραφο. Δημήτρη, αν το ακούς αυτό από τη Φωτεινή και την Ελένη, συγγνώμη. Αυτή η ιστορία είναι για μένα και τον άντρα. Μισό να σας διαβάσω. Λοιπόν, είχες έρθει μια φορά με το αγόρι σου να φάτε σουβλάκια σε ένα συνοικιακό μαγαζί. Σουβλάκι, το τρώμε μερακλήδικο με τζατζίκι. Εκεί δούλευα σερβιτόρα τότε μαζί με μια φίλη μου. Γενικά αυτή τρελή σαν προσωπικότητα και εγώ ντροπαλή. Εμείς όμως δεν ξέραμε τι σχέση έχεις με το παιδί και τέλος πάντων η φίλη μου κόλλησε. Ότι είχαν δώσει ένα σκυλάκι σε ένα παιδί και ότι ήταν ίδιος με το αγόρι σου και ήταν αυτός. Έτσι όπως μου το είπε, μου λέει πήγαινε ρότα, δεν θα πάθεις κάτι κλπ. Και μετά το γύρισε στο δεν τολμάς και τα σχετικά. Είσαι κότα. Εν τω μεταξύ, οι κοπέλες πρέπει να κάνανε την bait πάρα πολύ ώρα. Γιατί δεν βλέπω που δεν βλέπω. Δεν πολύ φορά αφού ακούσω επαφή. Αλλά την ανησυχία στον αέρα την είχα καταλάβει. Αυτός ο προβληματισμός υπήρχε. Εν τέλει ήρθε μετά και ρώτησε και εκείνη, επειδή ούτε είπα σωστά το όνομα του σκύλου και θεώρησε ότι εγώ δεν τα είπα καλά και δεν συνοήθηκα. Αλλά όταν ήρθε και άλλη κοπέλα, λέει τώρα έχει έρθει μόνο για να μας πει το όνομα του σκύλου. Και ποιος είναι ο σκύλος, λέω, με τι γίνεται. Και ήμασταν κι εγώ και ο Νίκος Αϊτρέν, κορίτσια. Τι γίνεται με το σκυλάκι, σαν να μου πάρει το σκυλί. Ως αφορμή το βίντεο ήθελα να σου ζητήσω 1000 συγγνώμη για την ενόχληση και που σε κάναμε να νιώσεις άβολα, αλλά μας έφυγε η σιγουριά της. Όλο αυτό έγινε απλά για να μάθουμε πώς είναι το σκυλάκι που δεν είχατε καμία
καμία σχέση τελικά. Και πάλι χίλια συγγνώμη. Βρε, μη μου ζητά χίλια συγγνώμη το ζωντανό. Αλλά δεν το έχω εγώ, τι να κάνω, δεν το έχουμε εμεί. By the way, τώρα που γυρνάω τα screenshots, ρε παιδιά, προσπαθώ να στολίσω Halloween και πήγα να το πάρω αυτό. Μου λέει, αργήσατε κυρία μου. Εμεί τα είχαμε από το Σεπτέμβριο. Και λέω, ρε παιδιά, από το Σεπτέμβριο για τι 31 Οκτώβρη να έρθω τώρα με δουλειέ. Το γαμό του. Το λύσω από τα τέλη Σεπτέμβρη για τα τέλη Οκτώβρη. Δεν ήξερα. Εγώ στο κλαμπ πιωμένη δεν ήξερα που πήγαινα. Πάει να φύγει ένα γνωστό τράπερ και εγώ παραπατάω και ξερνάω όλο το παντελόνι του. Το θέμα είναι ότι δεν θυμάμαι καν τι του είπα μετά. Επειδή είχα κατεβάσει ένα μπουκάλι βότκα και ελπίζω να μην το θυμάμαι από αυτό. Κοίτα να δεις. Τα δεν είναι και πράγματα που συμβαίνουν και κάθε μέρα, να λες αφού το ξέχασα. Τώρα, αυτό ελπίζω να σου γίνει μάθημα και να προσέχεις και να είσαι πιο υπεύθυνη όταν πίνεις. Καταλαβαίνω, αλλά το έχουμε πει, πάμε να περάσουμε καλά. Να τα πιούμε και τα ποτάκια μας, δεν λέω να μην τα πιούμε, αλλά ρε παιδιά μέχρι εκεί που αντέχετε. Πάντως, όντως σοβαρά τώρα. Προσέχετε, γιατί μου πει να έχετε πάντα ένα φίλο μαζί σας ή κάποιον μαζί σας που ξέρετε. Λοιπόν, Νατασάκη, ήμουν με τις φίλες μου, με δύο φίλες μου και περιπατούσαμε την πόλη της Κέρκυρας, ώσπου ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας τον Χοκ, τον οποίο ήθελαν και οι δύο να βγάλουν φωτογραφία. Έτσι τον ακολουθήσαμε μέχρι να αποφασίσουν να του πουν για φωτογραφία και καταλήξαμε να τον ακολουθάμε σε όλη την πόλη για 30 λεπτά. Από πίσω, road trip. Ήμουν μαζί με την οικογένειά μου και ήταν ένας παρουσιαστής του τροχού της τύχης δίπλα μας. Μας χώριζε μία τζαμαρία και τον κοιτούσα και μας κοιτούσε όλη την ώρα. Νατασάκη, ήμουν 6-7 χρονών στην Κρήτη και καθόμουν με τη μαμά μου, τη θεία μου και το θείο μου σε μία ταβέρνα. Και όπως γυρνάω να κοιτάξω γύρω μου, βλέπω τον Τάσο Παλιατζίδη. Εγώ τότε τον είχα δει στο Κωνσταντίνο και Ελένη που έκανε τον πύρο, που έκλειβε από το σούπερ μάρκετ. Και αρχίζω να φωνάζω: αστυνομία! Βοήθεια! Κλέφτη στο μαγαζί! Η οικογένειά μου να έχει κοκκινήσει και να ζητάει συγγνώμη. Και εν τέλει κατέληξα να κάθομαι μαζί του γιατί με θεωρούσαν γλυκούλα. Και μέχρι να φύγουμε, έτρωγα στο τραπέζι του και έκανα ερωτήσει σε αυτόν, τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Συν ότι του είπα ότι άμα ξανακλέψει θα πάρω και τελικά την αστυνομία. Ούτε περιθώριο. Λοιπόν, αρχικά γεια σου με τα σάρα μου και subscribers. Γεια σου και σε ένα φίλο μου. Από εμένα είναι τα παιδιά. Είχα πάει όταν ήμουν 4-5 μαζί με τους γονείς μου στη συναυλία της Φουρέιρας. Μετά τη συναυλία είχα πάρει κάτι να δώσω σε ένα κουτάκι. Όλο εντάξει, το παίρνει μια χαρά. Έλα όμως που φόραγα μικρά νυχάκια. Αυτά που τα κολλάμε και ξεκολλάνε. Και έτσι όπως το πήρε το κουτί, μου πήρε και το νύχι μαζί. Άσε άβολο, αλλά τουλάχιστον δεν το άνοιξε την ώρα που ήταν μπροστά μου. Την ξαναείδα πρόσφατα και τη το έλεγα. It's a story to remember. Τι γίνεται εδώ, μου το έχετε γράψει κι άλλοι. Όλοι μαζί στην ίδια συναυλία, χάστε νύχη. Πριν Νατάσα μου, θα είμαι σύντομη. Είχα πάει στη συναυλία τη Φουρέιρα και όπως πήγα να τη δώσω μια ζωγραφιά από τη μικρή μου αδερφή, η Ελένη μου πήρε μαζί τη και το ψεύτικο νύχι μου. Πλέον συλλογή. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα λέμε την επόμενη Τετάρτη στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όπως πάντα. Μέχρι τότε να μου είστε καλά, να μου προσέχετε και να πίνετε νερό. Η επόμενη Τετάρτη έρχεται και εγώ θα είμαι εκεί. Αυτό το τσάι, τα πρώτα 2-4 λεπτά τα λες. Και μετά. Καλό είναι. Τους διάσημους, δεν είναι διάσημους. Τον νιώθω την παραλίουσα. Ένα σταθερό πλάνο σε αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ.